είναι το Υπουργείο αυτή τη στιγμή, στη σημερινή συγκυρία, αποκτά μια στρατηγική σημασία για την ελληνική οικονομία. Το σημείο αυτό είναι το σημείο καμπής, μεταστροφής δηλαδή της οικονομίας από μια μακρά περίοδο ύφεσης σε μια περίοδο ανάκαμψης. Κοινός στόχος της κυβέρνησης είναι η διαδικασία ανάκαμψης να μετατραπεί σε βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα η αλλαγή αυτή στο Υπουργείο συμπίπτει με μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία και ας το ονομάσουμε οδικό χάρτη της κυβέρνησης για το πώς η ελληνική οικονομία θα βρεθεί σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης με ισχυρούς κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των ανθρώπων που δούλεψαν και συνεργαστήκαμε στο Υπουργείο. Φυσικά πρώτα απ' όλα την Υφυπουργό, τη φίλη Θοδώρα, και τον Αλέξο Χαρίτση που ήταν στο προηγούμενο σχήμα, όλους το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και όλους τους γραμματείς των γραμματιών. Να υπενθυμίσω επί Τροχάδην ότι στον 1,5 αυτό χρόνο το Υπουργείο θεσμοθέτησε μια σειρά από σημαντικά εργαλεία τόσο για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας όσο και για τη θεσμική αναβάθμιση των λειτουργιών του Υπουργείου. Αν ήθελα να ξεχωρίσω 4, θα έλεγα τα αναπτυξιακό νόμο, το μεγάλο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, όλο το θεσμικό πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια, ένα πολύ μεγάλο θέμα κρίσιμο και αποφασιστική σημασίας για την σταθεροποίηση και την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος και την πληθώρα νομοθετικών βελτιώσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία και στη στενή συνεργασία με τις αναπτυξιακές ευρωπαϊκές τράπεζες. Ωραία. Καλύτερα τώρα. Ναι. Ωραία. Θα αλλάξω και τον τόνο της φωνής μου, αλλά είναι αργά ηλικιακά να το κάνω. Το σύνολο των χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων με την παρουσία των αναπτυξιακών τραπεζών και την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας μέσα από εναλλακτικά εργαλεία. Θα κλείσω λέγοντας ότι πρέπει να τυπογραμμίσω μια ακόμη φορά ότι η συνεργασία με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες ήταν εξαιρετική, έως άριστη, ότι υπάρχουν προβλήματα ακόμα αρκετά στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Έχουμε ακόμα βαθιές μεταρρυθμίσεις να κάνουμε στον τομέα αυτό. Και εύχομαι στο διάδοχο σχήμα να ανανεώσει και την πολιτική του Υπουργείου και να επιλύσει καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο θέματα λειτουργίας και διοικητικής αναβάθμισης του Υπουργείου. Κύριε Παπαδημητρίου. Κύριε Υπουργέ, κυρία και κύριοι Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι, εξ αρχής θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Γιώργο Σταθάκη για τη σκληρή δουλειά που μαζί με τους υφυπουργούς Τζάκρη and Χαρίτση προσέφεραν στην πατρίδα, στην κυβέρνηση και σε αυτό το ιδιαίτερα κομβικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τα 2 τελευταία χρόνια. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει να μου αναθέσει σε αυτή την κρίσιμη περίοδο το ιδιαίτερα σημαντικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο Υπουργός Γιώργος Σταθάκης και οι συνεργάτες του έχουν φέρει πέρας πολλά. Τα ανέφερε ο κύριος Σταθάκης, αλλά θέλω να τα επαναλάβω.
από τη Συμφωνία των Κόκκινων Δανείων με τους δανειστές, την απορροφητικότητα και την αξιοποίηση των κονδυλίων του προηγούμενου ΕΣΠΑ που διεκπεραιώθηκε με επιτυχία πέρσι, την επιτάχυνση και το μέχρι τώρα πολύ υψηλό επίπεδο εγκρίσεων για την απορρόφηση των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020, τη ρύθμιση του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων και φυσικά την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στα προγράμματα επιχειρηματικότητας με συγκεκριμένη έμφαση που έχει δοθεί στην επιχειρηματικότητα των νέων με άνοιγμα νέων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της στοχευμένης διαδικασίας των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και με διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία για την όθηση των εξαγωγών. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αλλάζει το επιχειρηματικό περιβάλλον, ενισχύοντας την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, που είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους του Υπουργείου. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, ο προϋπολογισμός κάνει μία όχι μόνο για ανάκαμψη, αλλά και σημαντική ανάπτυξη της οικονομίας μας το 2017 και τα επόμενα χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από όπου έρχομαι μετά από μια εκτεταμένη παραμονή, τα investments είναι μια από τις σημαντικότερες λέξεις, γιατί οι επενδύσεις είναι η ατμομηχανή της οικονομίας. Θα εστιάσουμε λοιπόν στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων πάντοτε στα πλαίσια του ευρώ και με σεβασμό στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οικοδομώντας βαθμιαία την εμπιστοσύνη στους επενδυτές και την βεβαιότητα ότι αυτή η κυβέρνηση διάκειται φιλικά και η οικονομία είναι ανοιχτή στο επενδυτικό κοινό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας στην προσέλκυση επενδύσεων είναι πως ως μέλος της Ευρωζώνης παρέχει τη σταθερότητα της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τη δυνατότητα εύκολης διοχέτευσης εγχώριων παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη, την πολλαπλάσια διαπραγματευτική ισχύ στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες, καθώς επίσης την ασφάλεια και προστασία των ευρωπαϊκών δημοκρατικών θεσμών που για τους πολίτες αλλά και τους επενδυτές αποτελούν μια αδιαμφισβήτητη σταθερά. Και τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα προσφέρει υψηλού επίπεδου εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό πρόθυμο για δουλειά. Ο Γιώργος Σταθάκης και οι συνεργάτες του έχουν βάλει τα στέρεα θεμέλια πάνω στα οποία θα συνεχίσουμε και θα ενισχύσουμε τις προσπάθειες των δύο τελευταίων δύσκολων χρόνων. Μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό κ. Χαρίτση και τον Υφυπουργό Πιτσιόρλα και με την αξιοποίηση και συνεργασία όλων των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου, σηκώνουμε τα μανίκια από σήμερα και αρχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις παθογένειες που εμποδίζουν την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οικονομίας μας. Σε αυτή την προσπάθεια, σε στενή συνεργασία με όλα τα παραγωγικά υπουργεία και τον ιδιωτικό τομέα, είμαι πεπισμένος ότι θα συνδράμουν το μέγιστο. Η δίκαιη ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί παρά να αποτελέσει ένα κοινό σκοπό. Είμαι τυχερός που στην προσπάθεια αυτή θα στηρίζομαι σε όλους τους παράγοντες του Υπουργείου. Φιλοδοξώ να υπηρετήσω την πατρίδα και την κυβέρνηση με όλες τις δυνάμεις μου και με τη συμπαράστασή σας θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στο αναπληρωτή Υπουργό Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος θα παραδώσει και
και θα παραλάβει. Καλημέρα σε όλες και όλους. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω καλωσορίζοντας στο Υπουργείο μας τον νέο Υπουργό και τον νέο Υφυπουργό. Η δουλειά βεβαίως που έχει γίνει στο Υπουργείο όλο το προηγούμενο διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπόθηκε ήδη και από τους δύο υπουργούς σε πάρα πολλά πεδία, σε μέτωπα πάρα πολύ σημαντικά για την ελληνική οικονομία. Δεν χρειάζεται νομίζω να επεκταθούμε πάρα πολύ σε αυτό, είναι γνωστά σε όλους. Η δουλειά η οποία έγινε στο ΕΣΠΑ, η δουλειά που έγινε για την εκπόνηση και την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου, οι δουλειές που έγιναν για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Όλη αυτή η προσπάθεια βεβαίως θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Υπόθηκε από τους υπουργούς το πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει το Υπουργείο μας το επόμενο διάστημα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άλλωστε τις τελευταίες μέρες ανέδειξε την κρισιμότητα που θα έχει η δουλειά που θα γίνει σε αυτό το Υπουργείο, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση και της δεύτερης αξιολόγησης να μπορέσουμε να μιλάμε για επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης, αυτή τη φορά με όρους δικαιοσύνης και βιωσιμότητας. Έχω, όπως μόλις ανέφερε και ο Υπουργός, το, αν θέλετε, το προνόμιο και την ευθύνη να συμμετέχω και στα δύο σχήματα, σε αυτό που μόλις ολοκλήρωσε την δουλειά του και σε αυτό το οποίο ξεκινάει τώρα. Βεβαίως ο Υπουργός θα έχει την αμέριστη συμπαράστασή μου σε όλη την δύσκολη προσπάθεια την οποία έχει αναλάβει. Είμαι βέβαιος ότι και όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου θα συνεχίσουν να δίνουν αυτή τη μάχη μαζί μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους πολιτικούς μας στόχους. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες, τους δικούς μου, αλλά και του Υπουργού, του Γιώργου του Σταθάκη, για την πολύ στενή και παραγωγική συνεργασία που είχαμε κάτω από δύσκολες συνθήκες όλο το προηγούμενο διάστημα. Πραγματικά η δουλειά η οποία έγινε, πολλές φορές βλέπουμε μόνο τη βιτρίνα που είναι η Υπουργή, αλλά η δουλειά η οποία έγινε από τους συνεργάτες όλο αυτό το διάστημα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί και βεβαίως πάνω απ' όλα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο τον Σταθάκη για την καθοδήγησή του, για, αν θέλετε, για την ετοιμότητά του και για το ήθος του. Σας ευχαριστώ.